λειτουργεί σε αυτούς εκείνο το χρήσμα που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχος 26-27. Αυτά έγραψα ημίν περί των πλανώτων ημάς και εμείς το χρήσμα που ελάβεται από αυτού εν ημίν μένει και ού χρειαν έχετε ή να τις διδάσκει ημάς, αλλώς το αυτό χρήσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ού και στη ψεύδος και καθώς εδίδαξεν ημάς μενείτε εν αυτό. Από τη στιγμή δηλαδή του Ιερού Βαπτίσματος και του Ιερού Χρήσματός σας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχετε ένα χάρισμα να διακρίνετε ποιοι είναι πλάνοι και ποιοι είναι ορθόδοξοι. Δεν χρειάζεται να σας διδάξει κανείς περισσότερο. Με το βάπτισμα και το χρήσμα που πήρατε, έχετε εφοδιαστεί με ένα ειδικό αισθητήριο με το οποίο μυρίζεστε που υπάρχει πλάνη και που υπάρχει ορθοδοξία. Όπως τα πρόβατα έχουν στην όσφρησή τους αυτό το χάρισμα να διακρίνουν τα βλαβερά από τα ωφέλιμα χορτάρια. Ποια είναι κατάλληλα για την τροφή τους και ποια είναι φαρμακερά. Και βλέπεις, δεν τα πλησιάζουν. Και σώζουν και ζουν με αυτό το έμφυτο χάρισμα που τους έχει δώσει ο Θεός. Πολλές φορές το διαπιστώνουμε αυτό, γιατί κι εσείς καμιά φορά θα έτυχε παίρνοντας περιοδικά προβουχάρι, μοιράζοντας σπίθα κάπου σε ένα λεωφορείο, σε ένα νοσοκομείο, σε κάποιο χώρο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πάτε να δώσετε σπίθα και σας λένε «Είναι ορθόδοξο». Επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι, έχουν όμως αυτή την επιφύλαξη. Και αυτό είναι το χρήσμα που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Αυτό το χάρισμα δηλαδή, το να είναι κανείς επιφυλακτικός και να κοιτάζει, είναι καθαρή τροφή αυτή ή μήπως κρύβεται δηλητήριο μέσα εκεί. Θυμηθείτε και εκείνο το βοσκό που αναφέρει η ιστορία των μεταεπαναστατικών χρόνων. Ήταν, λέει, κάποιος τσοπάνος και έβοσκε τα πρόβατά του τα χρόνια αφού απελευθερώθηκε η Ελλάδα και εδώ είχαν έρθει οι βαβαροί και κυκλοφορούσαν οι προτεστάτες και αλώνιζαν τον τόπο και ήθελαν να αγρέψουν στον προτεσταντισμό ανθρώπους, ορθοδόξους. Ήταν λοιπόν ένας τσοπάνος και έβοσκε τα πρόβατά του και είχε καθίσει σε ένα εξοκλησάκι απ' έξω. Καθόταν εκεί στο πεζούλι και ακουμπούσε στον τοίχο της εκκλησίας. Πέρασε οι Προτεστάντες, πιάσανε κουβέντα μαζί και προσπαθούσε ο Προτεστάντης εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του και την αμάρτια του βοσκού να τον παρασύρει. Και του λέει, τώρα τι πιστεύετε εσείς, ξέρεις εσύ τι πιστεύεις, ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεώς σας και ποιο είναι αυτό που σου λέω εγώ, μπορείς εσύ να διακρίνεις, εγώ ξέρω, άκουσέ με εμένα. Και εκείνος αντέδρασε τότε. Ο βοσκός, ο τσοπάνος, ο αγράμματος είχε αυτό το χρήσμα που λέμε και αντέδρασε. Εγώ δεν ξέρω τι πιστεύω, βεβαίως ξέρω τι πιστεύω. Τι πιστεύεις, ό,τι πιστεύει τούτη. Και χτυπάει με την κλίτσα του τον τοίχο της εκκλησίας. Και νομίζοντας αυτός ότι θα τον αφοπλίσει και θα τον αποστολίσει, και τι πιστεύει τούτη, ό,τι πιστεύω εγώ. Θαυμάστε, αδελφοί μου, σε αυτή την απλή απάντηση, πόσος θησαυρός κρύβεται. Αυτό τι σημαίνει. Δεν ξέρω εγώ θεολογία, δεν ξέρω εγώ να σας πω κουβέντες θεολογικές και όρους επιστημονικούς για να σας πω τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύετε εσείς. Ένα ξέρω. Ό,τι πιστεύει η Εκκλησία μου, το πιστεύω εγώ. Ό,τι μου πει η Εκκλησία, εγώ σκύβω και προσκυνώ και το δέχομαι. Ό,τι και να μου πει. Αυτό είναι το μυστικό το οποίο κρατάει τις ψυχές στην αλήθεια. Έστω και αν δεν ξέρουμε γράμματα. Έστω και αν δεν ξέρουμε πολλά. Για να διακρίνουμε και να πούμε ποιος είναι ο ορθόδοξος, ποιος είναι ο αιρετικός. Με αυτό τον απλό τρόπο, με αυτή την ταπεινή υπακοή στις εκκλησίες τα διδάγματα, ασφαλίζεται η κάθε ψυχή. Ένας ταπεινός ιερεύς σε ένα ακριτικό χωριό της πατρίδος μας δεν ήξερε πολλά γράμματα. Είχε όμως και αυτός τον πόθο της ορθοδοξίας και την αγάπη προς το ποιμνιό του. Τους επισκέφθηκαν κάποτε αιρετικοί. Ήρθαν οι χιλιαστές με τα έντυπά τους, εξοπλισμένοι, οργανωμένοι
Μόλις είδε ο ταπεινός ιερεύς τον είδε αυτό, τι είχε να κάνει. Πάει και χτυπάει την καμπάνα. Ξεσηκώνει όλο το χωριό. Και μετά έκανε το εξής απλό πράγμα με το οποίο όμως τους αφόπλησε. Λέει στους χιλιαστάς, τώρα μια και είστε ξένοι εσείς, πρέπει κάποιος να σας συστήσει εδώ στο χωριό. Λοιπόν, εγώ θα σας ακολουθώ όπου πάτε και θα σας συνιστώ. Όπου πηγαίναν λοιπόν, όποια πόρτα χτυπούσαν, προλάβαινε ο ιερεύς και λέει, από εδώ οι κύριοι είναι χιλιαστές, ήρθαν να μας αλλάξουν την πίστη. Έτσι έκανε τους πληρωμένους πράκτορες του Μπρούκλιν να τα μαζέψουν και να φύγουν γρήγορα γρήγορα. Ο απλός λοιπόν ιερός κλήρος και ο ταπεινός ορθόδοξος λαός τηρούν σωστοί σε γενικές γραμμές πλην κάποιες εξαιρέσεις, τηρούν σωστή στάση απέναντι στους αιρετικούς. Τι γίνεται όμως με τις κορυφές της ιεραρχίας και της θεολογίας? Τα φτωχά από ψηλά λόγια του ταπεινού και αμαρτωλού ιερέως που σας ομιλεί δεν έχουν τη δύναμη βέβαια να φτάσουν στα αυτιά τους. Απευθύνονται στον ταπεινό, ορθόδοξο, κλήρο και λαό. Αλλά για την ολοκλήρωση του θέματός μας, αφού μιλήσαμε και είπαμε μέχρι τώρα για το ποια πρέπει να είναι η στάση των μικρών απέναντι στους αιρετικούς, ας πούμε και ποια πρέπει να είναι και η στάση των μεγάλων απέναντι στους αιρετικούς, έστω και αν δεν μας ακούσουν. Δεν είναι δικά μου αυτά που θα υποδειχθούν στη συνέχεια. Είναι συμπεράσματα που βγήκαν από την κοινή εκκλησιαστική συνείδηση. Πρώτον, να διακοπεί ο λεγόμενος διάλογος με τους αιρετικούς, αφού κατά τον Απόστολο αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία πρέπει να τον αφήνουμε. Όχι μία και δευτέρα, αλλά πολλές νουθεσίες δέχθηκαν μέχρι τώρα οι αιρετικοί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στους διαλόγους οι οποίοι έχουν γίνει στις διάφορες επιτροπές χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Διακοπή λοιπόν του διαλόγου και να αποσύρουν τους εκπροσώπους των όλες οι Ορθόδοξες Αρχιεπισκοπές και τα Πατριαρχία από το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που είναι όργανο της Πανερέσεως του Οικουμενισμού. Να πάψει οποιαδήποτε ενέργεια για συνεορτασμούς με αιρετικούς, αναγαλουμένης και της γνωστής πατριαρχικής εγκυκλίου που ήλθε εσχάτως εις φως, η οποία βολιδοσκοπεί ιεράρχας ζητώντας τη γνώμη τους προκειμένου να καθιερωθεί κοινή ημέρα εορτασμού του Πάσχα για όλες τις χριστιανικές ομολογίες. Τέτοιες ενέργειες, αλλά και τέτοιες προθέσεις δεν θα συμβάλλουν στην ενότητα, αλλά θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων σχισμάτων. Τρίτον, και η εθιμοτυπική παρουσία ετεροδόξων σε τοπικές εορτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε πανηγύρις, σε λιτανίες κτλ. Έχει αναμφισβητήτως χαρακτήρα συμπροσευχής. Η θέα και η εικόνα που δίδουν παπικοί κληρικοί ή προτεστάντες πλησίων Ορθοδόξων ιερέων ή και ιεραρχών διεγείρει δυσφορία στο εκκλησιαστικό πλήρωμα. Όχι μόνο λοιπόν να πάψουν οι προσκλήσεις, αλλά και να δηλωθεί στους ετεροδόξους ότι η παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη. Τέταρτον, να δηλωθεί ότι η γενομένη επί Αθηναγόρα ερήμην του Ορθοδόξου πληρώματος άρσης των αναθεμάτων δεν ισχύει. Εμένουμε στον αναθεματισμό των Λατίνων ως αιρετικών, εφόσον ούτε κανονικές διαδικασίες για την άρση τηρήθηκαν, αν ούτε και ουσιαστική απομάκρυνση από την αίρεση και μετάνοια δεν σημειώθη. Το χάσμα που επισημοποιήθηκε το 1054 όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά από τότε έχει διευρυνθεί πολύ περισσότερο. Πέμπτον, να δηλωθεί ομοίως ότι όλες οι επί της αυτής γραμμής γενόμενες συμφωνίες, διακηρύξεις, κοινές δηλώσεις
να σταματήσουν οι μεικτοί γάμοι, ιδίως στο εξωτερικό, να αρνηθεί η αποπεράτων έως περάτων γης Εκκλησία την ευλογία της σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη της. Όσοι επιθυμούν να λάβουν την ευλογία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δεν έχουν παρά να ασπαστούν την Ορθοδοξία κατηγούμενοι και βαπτιζόμενοι.